Λοιπόν, χαίρομαι που είμαστε λίγοι και μεταξύ μας. Έτσι θα βοηθήσουμε πιο αποτελεσματικά. Θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι κάπου θα κάνω και ερωτήσεις, άρα η ιδέα είναι να απαντάτε. Δεν είναι να απαντάτε σηκώνοντας το χέρι. Απαντάμε άμεσα. Αν είναι σωστό, θα λέω ότι είναι σωστό. Αν είναι λάθος, θα λέω ότι είναι λάθος. Άρα μην το παίρνετε με μια ψυχολογική επιβάρυνση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για παιδεία, για στρατηγική και νοημοσύνη. Είναι τρία θέματα που μερικές φορές σε ένα κοινωνικό πλαίσιο δεν είναι απόλυτα σύμβατα, ενώ το ένα μπορεί να βοηθήσει το άλλο. Δεν θα μιλήσω επειδή υπάρχουν δύο ειδικοί για εκπαίδευση. Μπαίνω μόνο και μόνο στο πλαίσιο της παιδείας, που είναι ένα πρόβλημα ήδη αυτός ο διαχωρισμός. Όσο αφορά το θέμα της στρατηγικής, θα ήθελα απλώς να επισημάνω για να δείτε τι εννοώ με στρατηγική. Θα αρχίσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα με την νοημοσύνη. Άρα η νοημοσύνη, είσαστε σε μία φάση ανάπτυξης της νοημοσύνης. Μην νομίζετε ότι είναι σταθεροποιημένη. Δηλαδή είναι μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι έχουν νοημοσύνη, είναι μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι δεν έχουν. Συνήθως είναι οι δεύτεροι που έχουν περισσότερο δίκιο, άρα δεν το ξέρουν οι πρώτοι. Το θέμα ποιο είναι, ότι μερικές φορές αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα εξελιχθεί μέχρι τα 20 χρόνια σας. Σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδιασμοί που είναι σημαντικοί και δεν τους λέμε τόσο ξεκάθαρα ακόμα και στο σχολείο, ενώ είναι δημόσιος χώρος. Άρα, η νοημοσύνη είναι αυτό που έχετε όταν δεν έχετε τίποτα. Θα αρχίσω λοιπόν από το βασικό. Κατά συνέπεια, η νοημοσύνη είναι αυτό που σας επιτρέπει να εντοπίζετε τα προβλήματα και όχι απαραίτητα να τα λύσετε. Απλώς, ανάλογα με το μέγεθος της νοημοσύνης σας, μπορείτε να τα εντοπίζετε ή πιο γρήγορα ή πιο αργά. Μετά μπαίνει το θέμα της σκέψης. Αν θέλετε, η νοημοσύνη πάνω στη νοημοσύνη είναι η σκέψη. Η σκέψη πάνω στη σκέψη είναι η συνείδηση. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έχει σημασία να δούμε πώς λειτουργείται σε τακτικό επίπεδο, που είναι απλώς η βάση. Θα δώσω παραδείγματα, ας πούμε, με τα παίχνια που συζητούσαμε και πριν. Να ξέρετε ότι είναι καλό να ξέρετε καλά ένα παίχνιο, είναι ακόμα καλύτερο να ξέρετε αρκετά. Τι εννοώ με αυτό. Είναι μερικοί από εσάς, ας πούμε, που παίζουν χαρτιά, άλλοι παίζουν τάβλη, άλλοι παίζουν σκάκι, άλλοι παίζουν, ξέρω εγώ, σουντόκο, διάφορα. Είναι μερικά από αυτά τα παίχνια, δεν παίρνω στα τα παίχνια που δεν μπορώ να πω μπροστά σε όλους. Άρα φαντάζομαι ότι αυτά έχετε ήδη εξοικειώσει. Άρα μιλάω για τα άλλα που είναι τα επίσημα. Για τα επίσημα λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι αυτός που έχει μια εξειδίκευση, μπορεί να φαίνεται ότι έχει ένα ταλέντο, αλλά μερικές φορές ο ίδιος, άμα του αλλάξετε το παίχνιο, δεν ξέρει να το διαχειριστεί. Αυτό που μας ενδιαφέρει στον τομέα της νοημοσύνης είναι πάνω κάτω το βλέπετε και μεταξύ σας όταν μαθαίνετε σε έναν φίλο σας, σε μία φίλη, για πρώτη φορά τους κανόνες ενός παιχνίδιου που δεν έχει παίξει ποτέ. Εδώ βλέπετε μια τεράστια διαφορά, είναι μερικοί που το πιάνουν από την αρχή, μια άλλη που δυσκολεύονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί που δυσκολεύονται μετά θα μπορούν να είναι πάντοτε, αν θέλετε, οι παίχτες που χάνουν, θα είναι και παίχτες που κερδίζουν. Έχει σχέση με τη βραδύτητα. Στο επίπεδο που είσαστε προς το παρόν, ειδικά στο σχολείο, έχετε μια τάση να δίνετε έμφαση στην ταχύτητα. Άρα συνήθως όταν ο καθηγητής κάνει μια ερώτηση, το αποτέλεσμα στην Ελλάδα είναι αυτό. Είναι τόσο χαρακτηριστικό το αποτέλεσμα που μερικές φορές όταν του λες του μαθητή να το πει, δεν θυμάται ποια είναι η απάντηση. Αυτό που έχει σημασία είναι να σηκώσει γρήγορα το χέρι. Άρα, καταλαβαίνετε τώρα, όπως άρχισα τη διάρκεια και σας είπα, δεν είναι να σηκώσετε το χέρι σας, θα έχετε ήδη ένα θέμα.
Δηλαδή είναι του τύπου ο καπνιστής που του λέει να μην κρατάει τσιγάρο. Είναι απρόβλεπτο. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να είσαστε γρήγοροι, γιατί πολύ συχνά στον τομέα της νοημοσύνης και της στρατηγικής αυτοί που είναι γρήγοροι είναι στο τέλος αργοί γιατί έχουν κάνει λάθη. Η βραδύτητα πάει με τη μνήμη. Η ταχύτητα πάει με τη λύση. Άμα μαθαίνετε ένα πράγμα πολύ γρήγορα, το ξεχνάτε και πολύ γρήγορα. Πρέπει να μπει και μια διαδικασία. Αυτό θα το δείτε και στις ανθρώπινες σχέσεις. Σχέσεις που είναι πολύ γρήγορες, τελειώνουν πολύ γρήγορα. Αλλά αυτό έχετε χρόνια ακόμα να το ζήσει, θα το δείτε. Η ιδέα λοιπόν στο θέμα της νοημοσύνης είναι πώς να διαχειριστώ κάτι το οποίο είναι αργό. Π.χ. άμα σας πω, τι είναι πιο γρήγορο, το αυτοκίνητο ή ο άνθρωπος. Όσον αφορά τι. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Τι είναι πιο γρήγορο. Είναι θέμα ταχύτητας. Αλλά προσέξτε, ως έπανα το αυτοκίνητο, εγώ δεν είπα ότι έχει οδηγό. Εντάξει. Έχουμε μια τάση. Κοιτάξτε, είναι μερικοί που είπαν άνθρωπος, τώρα μην ανησυχείτε, σώθηκε η ομάδα. Λοιπόν, έχουμε μια τάση όταν ακούμε ερωτήσεις που είναι κάπως ανοιχτού τύπου, ακόμα και αν φαίνονται να είναι του Χριστού, εφόσον εδώ θα σε έδωσα μόνο δύο επιλογές, έχουμε μια τάση να βάζουμε άλλες υποθέσεις που δεν υπάρχουν στην εκφόρηση. Όταν είσαστε στο σχολείο, πολύ συχνά έχετε ασκήσεις που είναι του ίδιου τύπου. Τι σβήνετε, δύο-τρεις, μετά στο σπίτι έχετε μία άσκηση που είναι ανάλογη με διαφορετικά νούμερα. Εγώ έχω δει σε μαθητές να λύνουν την άσκηση χωρίς να διαβάζουν την εκφόρηση. Δηλαδή, μόνο και μόνο όπως είναι η τοποθεσία, βλέπουν τα νούμερα και ξέρουν, α, αυτό θα ζητήσει αυτό, μόνο από τις τιμές που έχουν τα νούμερα, ας πούμε. Άμα είναι Newton, καταλαβαίνουν τι είναι, α, θα είναι αυτό και αυτό και το βάζω. Και εκεί πέρα αρκεί να αλλάξετε μία λέξη μέσα στην εκφώνηση και χαρά. Μετά λέτε με πού έκανα το λάθος. Και τότε αντιλαμβάνεστε αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί λένε πολύ συχνά όταν έχετε χαθεί να διαβάζετε τις πινακίδες. Όταν το ακούτε αυτό θα φαίνεται λίγο χαζό. Η Αμερική έχει επίγνωση των ανθρώπων που ζουν. Όταν χάνεστε, στην πραγματικότητα είναι επειδή δεν διαβάσετε τις πινακίδες, γιατί νομίζετε ότι ξέρετε που πάτε. Σε κάποια φάση χάνεστε. Εκεί πέρα πρέπει να αποδεχτείτε ότι κάνετε λάθος. Όταν αποδέχετε ότι κάνετε λάθος, λέτε πού είναι η βοήθεια. Και τότε κοιτάζετε τις πινακίδες. Οι πινακίδες ήταν σε όλη τη διαδρομή. Και αυτό είναι ένα θέμα και στο θέμα της νοημοσύνης, είναι να εντοπίζει πηγές οι οποίες είναι αξιόπιστες. Ένας τομέας που έχετε τώρα μια δυσκολία που δεν την είχαμε παλιά είναι το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο άλλαξε ένα δεδομένο. Παλιά έλεγαμε αυτό που είναι γραμμένο στη βιβλία είναι σοβαρό. Δεν στέκει πάντα. Υπήρχαν και ειδήσεις. Αλλά λιγότερες. Τώρα εσείς οι ίδιοι ξέρετε ότι οποιοδήποτε μπορεί να γράψει οτιδήποτε οπουδήποτε. Άρα έχετε τώρα ένα πρόβλημα της έβρεσης της αξιόπιστης πηγής. Μία αξιόπιστη πηγή που έχετε συνήθως είναι ο δάσκαλός σας, ο καθηγητής σας, ανάλογα με το επίπεδο που έχετε και βέβαια οι γονείς σας. Μερικές φορές όταν αυτά διασταυρώνονται έχετε ένα πρόβλημα. Ας πούμε, αν ο καθηγητής είπε αυτό, το λέτε στους γονείς σας, οι γονείς σας λένε, όχι, δεν είναι έτσι, και λέτε, εδώ τελειώνει συνήθως η συζήτηση, ο Κύριος έτσι το είπε. Τα προβλήματα μεγαλώνουν αν οι γονείς σας είναι εκπαιδευτικοί. Και αν έχουν διαθέσεις λίγο πιο ψηλά από τους κλασικούς εκπαιδευτικούς, τότε τα προβλήματα μεγαλώνουν πολύ περισσότερο. Γιατί μετά αρχίζει η διαδικασία και ποιος είναι
αυτός που σου είπε ότι είναι έτσι. Άρα είναι πάνω κάτω αυτό που κάνουμε εδώ. Η ιδέα δεν είναι να πάρετε τη συνεχιτή σου όλα αυτά που λέμε, είναι κάπως να προβληματιστείτε. Θα μου πείτε γιατί να προβληματιστείτε, εφόσον δεν έχετε προβλήματα. Άμα δεν έχετε προβλήματα, δεν θα τα έχετε μέχρι να τα έχετε. Άρα το θέμα είναι όταν τα έχετε. Άρα να θυμάστε αυτό το ανέκδοτο, είναι αυτός που πέφτει από την πολυκατοικία και σε κάθε όροφο λέει ως εδώ καλά. Και έχει ένα μικρό πρόβλημα στο πάγο. Ένα άλλο πράγμα λοιπόν που σχετίζεται τώρα με τη στρατηγική είναι ότι ακόμα και να πέφτετε δεν πειράζει, αρκεί να έχετε ανεξίπτωτο. Και αυτό σας βοηθάει. Άρα αυτά που λέμε τώρα σε θέμα νοημοσύνης είναι, αν θέλετε, μαθαίνουμε τώρα πώς να διπλώνουμε το ανεξίπτωτο. Ξέρετε, υπάρχει μια ειδική διαδικασία στα ανεξίπτωτα όταν μαθαίνετε. Σας λέει να το διπλώσετε ή να χωρέσετε εδώ. Όταν το βλέπετε, λες, είναι πολύ απλό, δεν χωράει. Είναι θέμα εγκεφάλου. Εφόσον βλέπετε τον άλλο να το κάνει, λέτε τελικά γίνεται. Αλλά μετά μπαίνω σε μια άλλη διαδικασία, είναι εφόσον το διπλώσετε, το δικό σας το ανεξίπτωτο το δίνετε στο φίλο σας. Και εσείς παίρνετε το δικό του. Είναι πολλοί από εσάς που έχουν φίλους τους οποίους εμπιστεύονται και νομίζουν ότι τους εμπιστεύονται. Όταν κάνετε αυτό το τεστ με τα ανεξίπτωτα, ξαφνικά έχετε πολύ λιγότερους φίλους. Γιατί άμα δεν ανοίξει, μετά τι να πεις, ήταν παλιόφιλο ή τον πρώιμο. Άρα η ιδέα είναι το θέμα της αξιοπιστίας σε βασικό στοιχείο. Αυτό γίνεται λοιπόν στο επίπεδο της νοημοσύνης. Στην νοημοσύνη εντοπίζουμε τα εμπόδια. Για να δείτε πόσο είναι η κοινωνία είναι κακώς φτιαγμένη. Όταν σας λέει η κοινωνία, ας πούμε, σας λέει τι θα κάνεις όταν θα είσαι μεγάλος. Άρα εσείς λέτε διάφορα. Τα οποία ευτυχώς δεν κάνετε όταν μεγαλώνετε. Ενώ δεν κάνετε για μας. Δηλαδή, ό,τι για σας. Τέλος πάντων, κάνετε κάτι άλλο. Βέβαια, κανένα δεν σας λέει έχεις υπολογίσει τα εμπόδια που υπάρχουν μέχρι εκεί. Άρα, θα ήθελα να αρχίσω αυτό, αν θέλετε, το ειδικό μάθημα, έχοντας στο μυαλό μου τα 110 μέτρα με εμπόδια. Πώς να μάθουμε να τρέχουμε 110 μέτρα με εμπόδια. Πρώτα απ' όλα, ο στόχος είναι απλός. Έχει μια αρχή και έχει ένα τέλος. Αυτό ως εδώ θα πείτε, μοιάζει με το εκατοστάρι. Απλώς έχουμε βάλει 10 μέτρα παραπάνω. Η κλασική προσέγγιση, η σχολική, σε χαμηλό επίπεδο, είναι πρώτα θα βάλουμε τα εμπόδια. Μετά θα βάλουμε ένα εμπόδιο, άρα θα φάνε τα μούτρα του στην περιοχή. Μετά θα βάλουμε το δεύτερο εμπόδιο, θα φάνε άλλοι περισσότεροι. Και τέλος πάντων, μετά εφόσον βάλουμε όσα έπρεπε, είναι μερικοί που θα φτάσουν. Εφόσον έχουν φτάσει, μετά θα μετρήσουμε το ποσοστό. Αν το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο, ήταν μια χαρά το μάθημα. Τώρα κοιτάξτε πώς το κάνουμε λίγο πιο σοβαρά. Ο προπονητής σας, που αν θέλετε ο coach ή ο δάσκαλος, ανάλογα σε ποιο επίπεδο θα φτάσετε, σας λέει πρώτα απ' όλα ότι τα εμπόδια είναι στημένα και δεν πρόκειται να βγουν. Άρα σας λέει ότι η περίπτωση που υπάρχει 110 μέτρα χωρίς εμπόδια δεν υπάρχει. Άρα δεν είναι να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνει είναι στην πραγματικότητα σας βάζει να τρέχετε δίπλα τα εμπόδια. Θα πείτε είναι εντελώς άχρηστο εφόσον δεν τα κοιτάτε. Ναι, αλλά το μάτι σας αρχίζει να εντοπίζει σε ποια απόσταση είναι το ένα με το άλλο. Άρα αυτός ο εντοπισμός σχετίζεται, αν θέλετε, βασικά με την νοημοσύνη. Σιγά σιγά σας λέει να πλησιάσετε το εμπόδιο πλαγίως και μετά το πρώτο πράγμα που θα σας κάνει είναι να περνάτε γονατιστά, αν θέλετε, το πόδι πάνω από το εμπόδιο χωρίς να περνάτε το άλλο.
Θα μου πείτε πάλι αυτό είναι παράλογο, εφόσον κανένας δεν τρέχει έτσι. Το θέμα είναι ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει το πόδι, αν είσαστε το δεξί, άρα θα είναι το αριστερό, τέλος πάντων, θα δείτε μετά, ανάλογα με ποια είναι η δικιά σας η δομή, πρέπει να μάθει πρώτα απ' όλα να το περνάει χωρίς να δυσκολεύει την πορεία. Δηλαδή η ιδέα είναι πώς να κάνω κάτι ενώ φαίνεται ότι δεν το κάνω. Μόνο μετά θα περάσουμε στο στάδιο και εδώ βλέπετε ότι σχετίζεται με το είναι αυτό που έχω όταν δεν έχω τίποτα. Θα περάσουμε μετά στο στάδιο το οποίο είναι και τα δύο πόδια περνάνε πάνω από το υπόδειο. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να σας φαίνεται εντελώς τεχνητή. Έχετε δίκιο, είναι εντελώς τεχνητή, αλλά είναι της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, η ιδέα στα εμπόδια είναι να τρέχετε σαν να μην υπάρχουν εμπόδια. Αλλά προσέξτε, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν. Είναι ένα θέμα. Άρα, στην πορεία της ζωής σας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εντοπίσετε είναι πού είναι τα εμπόδια. Εσείς έχετε τις τάξεις, έχετε τους καθηγητές, έχετε τις πανελλήνιες, έχετε το πανεπιστήμιο, έχετε το πτυχίο, δηλαδή. Και μετά φτάνει αυτό που λέμε δουλειά. Είμαστε στην Ελλάδα, έχουμε και πλάγια σκέψη, δεν περνάμε αναγκαστικά από αυτή τη διαδικασία. Αλλά το θέμα είναι πρώτα τα εμπόδια. Άρα, να το πω, αν θέλετε, λίγο πιο θεατρικά, για να έχουμε και από όλους τους τομείς. Φανταστείτε λοιπόν δύο φίλους οι οποίοι σπρώχνουν έναν τοίχο. Σε κάποια φάση ένας από τους δύο κουράζεται και λέει πόσο θα το σπρώξω. Του λέει ο άλλος, μα εμείς έχουμε αυτή την ειδικότητα να σπρώχνουμε τον τοίχο. Λέει ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ άλλο. Θα πάω να ψάξω να βρω πόρτα. Λέει εγώ, αυτός που αντέχει περισσότερο, είναι αυτός που θα συνεχίσει την ίδια δουλειά ως τη σειράς. Αυτός λοιπόν που αντέχει περισσότερο λέει, εγώ θα συνεχίσω το έργο. Πήγε λοιπόν ο φίλος, ο πιο αδύναμος, και τελικά βρίσκει μια πόρτα. Επανέρχεται στον πιο δυνατό και του λέει, ξέρεις, έχω βρει μια πόρτα. Η ερώτηση του δυνατού. Αυτή η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή? Και του λέει είναι ανοιχτή, μπορούν να περάσουν. Όχι, κάνεις λάθος. Εμείς μόνο να σπρώχνουμε, ξέρω. Εδώ ξαφνικά αντιλαμβάνεστε ότι στην πραγματικότητα, άμα είσαστε μόνο σε έναν τομέα, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ή δεν θα υπάρχουν τύχοι και θα προχωράτε, ή θα υπάρχουν και θα φάτε τα μόνο σας. Και εδώ σταματάει το παιδί. Είναι όπως αδιέξοδος. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι τι μπορούμε να κάνουμε όταν δεν υπάρχει πια τίποτα να κάνουμε θεωρητικά. Τότε μπαίνει το πλαίσιο της σκέψης. Όταν έχετε εντοπίσει τα εμπόδια, η σκέψη είναι αυτή που επιτρέπει να τα προσπεράσουμε. Η σκέψη είναι πολύ σημαντική και αναπτύσσεται πάρα πολύ στο σχολείο, παρόλο που έχουμε την τάση να το βλέπουμε αρνητικά, στην πραγματικότητα οι καθηγητές σας δείχνουν τρόπους σκέψης που βέβαια αν είναι μονοδιάστατη έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα και μία μεθοδολογία, άρα μία λύση και ξαφνικά βλέπετε ότι όταν σας αλλάζουν λίγο τα προβλήματα τότε δεν μπορείτε πια να το επιλύσετε. Αυτό που έχει σημασία και νομίζω ότι το παράδειγμα που λέγαμε προηγουμένως είναι ότι σε μερικούς τομείς είναι καλό να ασχοληθείτε αρκετά γρήγορα με ανοιχτά προβλήματα. Άρα, ένα παράδειγμα τύπου ανοιχτά προβλήματα είναι τα προβλήματα που δεν έχουν επιλογές. Σας κάνω μια ερώτηση, η οποία είναι ακόμα καλύτερο να είναι σύντομη, όσο πιο σύντομη είναι τόσο το καλύτερο, και να ξέρουμε, αυτός που δίνει το μάθημα, ότι μπορούμε με αυτήν την ερώτηση
υποθετικά να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχει μια λύση η οποία είναι ξεκάθαρη, αλλά δεν έχει μια μεθοδολογία ξεκάθαρη. Αυτό σας βοηθάει μάλιστα να κωδικοποιήσετε και άλλους τρόπους σκέψης. Ένα παράδειγμα που παίρνω, το οποίο είναι χαρακτηριστικό στη βιοειθική, είναι πώς να πιει νερό από το ποτήρι ένα παιδί που είναι τετραπληγικό. Δηλαδή όλοι έχετε πιει νερό, έτσι δεν είναι. Όλοι έχετε την εντύπωση ότι έχετε λύσει ένα θέμα, το οποίο είναι τροφοδότηση, κίνηση και πίνη. Τώρα όμως, άμα σας πούμε ότι είσαστε ένα παιδί που είστε ακίνητο, δεν νιώθετε τίποτα κάτω από εδώ, ούτε στα πόδια, και σας λένε να έχεις ένα ποτήρι γεμάτο νερό, πώς το πίνεις. Ωραία. Άρα η πρώτη απάντηση είναι το καλαμάκι. Άμα δεν έχει καλαμάκι, με το, πώς με το λαιμό. Επειδή οι γνώσεις σας σε αυτό το τομέα είναι λίγο ελάχιστες, στο τετραπληγικό παιδί ο λαιμός είναι πίσω. Έτσι. Δεν έχεις δει ποτέ παιδί να είναι έτσι. Ωραία. Είναι επειδή πρέπει να προσέχετε και τους συνανθρώπους σας. Θα σας κάνω μερικές κινήσεις που θα σας φανούν πολύ χαρακτηριστικές από ένα παιδί που είναι ανάπηρο. Πρώτα απ' όλα σας κοιτάζει έτσι. Εντάξει. Έτσι. Το έχετε δει αυτό το βλέμμα. Απλώς, όπως έχετε χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης μερικές φορές, νομίζετε ότι είναι βλάκα. Ενώ αν σας έβαζαν εσάς με ένα γύψο και σας ήταν έτσι, θα λέγατε, πω ρε γαμώτο, όλοι με θεωρούν βλάκα. Εντάξει, δεν το πω το θέμα. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, είναι μερικοί που μας το κάνουν, απλώς δεν μας το έλεγαν. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που βλέπετε πολύ χαρακτηριστικό σε αυτά τα παιδιά, όταν είναι τετραπληγικά, είναι ότι κάνω τέτοιες κινήσεις. Έχετε δει αυτό? Ωραία. Όλοι σας λέτε, είναι ανώμαλα, εφημάλων, δεν ξέρουν να κινηθούν. Ωραία. Είναι ότι ξεχνάτε ότι υπάρχει μόνο αυτή η κλείδωση που λειτουργεί. Άρα, αν θέλει ένα παιδί εδώ, να έρθει εδώ και να πιει από το ποτήρι, έχοντας αυτές τις ιδιότητες, θα ήθελα να μου το δείξει. Βλέπετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εντάξει, θα σου έχει θέσει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτόν τον τομέα. Σας λέω ότι είναι ένα πρόβλημα ανοιχτό. Που ας πούμε θα πέσει στην Ολυμπιάδα Βιοειθικής. Είναι ένα παιδί, είναι οι συνδυότητες, είναι τετραπληγικό και η λύση είναι πολύ απλή, πρέπει να πει. Ναι. Μπορεί να φωνάξει ένα σύντροφο, να πω στο κομμάτι. Να φωνάξει τι? Ένα σύντροφο, τι ομάδα. Δεν έχει σύντροφο, είναι μόνος. Είναι μόνος. Γι' αυτό είπα ένα παιδί, δεν είναι ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια, είναι ένα παιδί. Ναι. Πώς. Όχι. Είναι αυτός καθισμένος. Θες να δοκιμάσεις. Όχι, δεν ξέρεις, έτσι θα αναπτυχθούν όλοι οι άλλοι. Θυμάμαι όταν είχα πάει μια φορά, εσύ κάτσε, εσύ είσαι...
Θεωρείται ότι είναι αυτονόητο.
Θυμάμαι μια φορά ήμουν στο τρένο στην Γαλλία, ήταν μια κυρία, η μαμά. Η μαμά, να ξέρετε ότι εκφύσεις είναι από τους χειρότερους εκπαιδευτικούς. Τρεβάει την ιστορία. Η μαμά αγαπάει το παιδί της. Άρα επειδή το αγαπάει, δεν θέλει να το πληγώνει. Επειδή θέλει να το πληγώνει, δεν μαθαίνει σχεδόν τίποτα κανένα. Το μπερδεύει, λοιπόν. Άρα είχα ένα παιδάκι, το οποίο έχουμε τρεις κατηγορίες. Είναι αυτά που βλέπουν καλά. Είναι αυτά που ακούν καλά. Και είναι αυτά που είναι τα κινητικά, που νιώθουν καλά. Εμείς πρέπει να παίζουμε και στα τρία, γιατί έχουμε τάσεις. Άρα, ήταν ένα μπουκάλι, το οποίο, ξέρετε, είναι αυτά που τα χρησιμοποιούν στην ποδηλασία, που το κρατάτε από εδώ και το τραβάτε με το στόμα. Εντάξει, το έχετε δει. Τώρα, αυτό προσπαθούσε να το εξηγήσει σε ένα παιδί τεσσάρων. Γιατί η μαμά είχε αποφασίσει ότι αυτό το παιδί είναι έξυπνο. Εντάξει, πρώτα φορά. Είναι το σύνδρομο της κουκουβάγια. Άρα, το θέμα είναι ότι μπορεί να έχει δίκιο, δεν μας πειράζει αυτό. Το θέμα είναι πώς σου κάνει. Άρα, τι έκανε η μαμά. Η μαμά του έδειχνε πώς έγινε αυτή. Το θέμα είναι ότι το παιδί δεν καταλάβαινε ότι μέσα στο στόμα τραβούσε κάτι. Άρα, αυτό έκανε ακριβώς το ίδιο και ναι. Η μαμά βέβαια στεναχωρημένη. Σου λέει το παιδί μου είναι υπόκρος. Ευτυχώς δεν με βλέπει κανένα. Εκτός από γιατί εγώ είμαι από σας. Αυτό θα γίνει 5 φορές. Αυτό είναι ακριβώς το θέμα της εκπαίδευσης όταν είναι γραμμικό. Δηλαδή, κύριε, δεν κατάλαβα. Το ξαναδείχνει ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Αλλά εσείς όπως δεν το καταλάβετε, μπορεί να το δείξει 500 φορές και όμως νιώθει αφού σας το έδειξε. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα πώς λειτουργεί. Άρα, σε κάποια φάση, εγώ, άρα ο κακός, σηκώνω. Και πάω και κάθομαι δίπλα από τη μάμα. Αυτή τώρα αναρωτιέται γιατί στο τρένο ξαφνικά σηκώνω και κάθομαι δίπλα από τη μάμα. Και της λέω, έχει πολύ ωραία χέρια ο γιος της. Επίσης, προσπαθώ, ειδικά οι κοπέλες προσπαθεί να φανταστείτε πόσο νιώθει η μάμα. Λέω, έχει την τάση να τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Και μάλλον προτιμά να χρησιμοποιεί τα χέρια του παρά να ακούει. Εδώ κάνει το πρώτο κλικ. Γιατί έχει τόση ώρα που λέει 5 φορές τα ίδια πράγματα. Λέει, τι εννοεί η πρώτη ανάγκηση. Εννοώ ότι θα έπρεπε να του δείξετε αυτό που κάνετε βάζοντας τα δικά του χέρια. Άρα, εφόσον δεν είναι, το έκανε, μάθησε να το κάνω εγώ. Άρα, πήρα το παιδί και του έβαλα τα χέρια έτσι. Εντάξει. Και σιγά μια φάση, εγώ τα χέρια τα δικά μου από πάνω, αλλά όχι εγώ δείχνω με τα χέρια μου, είναι το παιδί που δείχνει με τα χέρια, κάναμε αυτό το κλικ που σηκώθηκε. Εντάξει. Μετά το πατήσαμε, το κλείσαμε μέχρι να πέσει. Δηλαδή δεν ήταν πια σημαντικό. Μετά, εφόσον άνοιξε, εγώ εξυπηρετητές το πάτησα αυτό και βγήκε νερό. Μετά το πάτησα. Και το άφησα. Το παιδί είχε κανένα αίσθητο. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι η πολλή αγάπη στην εκπαίδευση χαμηλώνει την απόδοση της εκπαίδευσης. Ο δάσκαλος σας, ο καθηγητής σας δεν είναι φτιαγμένος να σας αγαπάει, είναι φτιαγμένος να σας διδάσκει. Δεν είναι το φιλαράκι σας, ούτε η μάνα σας, ούτε ο πατέρα σας. Καθένας έχει την ειδικότητα. Η ιδέα λοιπόν εδώ. Δεν έχει σκεφτεί ακόμα. Εγώ το σήμερα του μιλάω τσάπα, είναι απλώς να σκεφτείς. Τώρα θα κάνω κάτι που κάνει δημοσιογράφη. Δεν έχει κάτι. Δεν έχει.
Μπορεί όλα τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό που κάνουμε, μπορεί σε μερικά χρόνια να είναι ο μόνος που θα το θυμάται και να είναι ειδικό στο τομέα. Γιατί τώρα είναι ένα πρόβλημα που θα έχετε εσείς. Είναι ότι όσο δεν το κάνετε ακριβώς αυτό που θα κάνουμε εδώ, θα έχετε την εντύπωση ότι εντάξει έγινε, αλλά σιγά να μην μπορώ να το κάνω και εγώ. Δεύτερο επίπεδο, και βέβαια μπορώ να το κάνω, και βέβαια όταν θα το προσπαθήσετε, θα χυθείτε εδώ. Γιατί είναι όλες οι κινήσεις που είναι σημαντικές. Άρα, γιατί τον έφερα εδώ, γιατί δεν τον άφησα εκεί. Καθόταν εκεί από ένα άλλο σποτήρι, αλλά η άσκηση ήταν η ίδια, γιατί τώρα τον έφερα εδώ. Πρώτο ερώτημα που πρέπει να έχετε εσείς, εσείς είστε όλοι εκπαιδευτικοί σήμερα. Δεν τον έφερα πιο μόνο. Για ποιο λόγο. Για να μπορείτε να συνεννοήσετε καλύτερα. Λοιπόν, κυρία μου, η γλώσσα υπάρχει εδώ και αιώνες. Σε αυτή την απόσταση μπορούμε να συνεννοηθούμε. Α, δεν έχουν ένα μήνυμα. Άρα είναι συνεννόηση μέσω αφής. Άρα θέλει να πει ότι εγώ θα δείξω κάτι. Κανονικά λοιπόν όταν έρθετε εδώ, καταλαβαίνετε ότι αυτός εδώ είναι σκηνοθέτης και έχει αρχίσει να σας βάζει σε ένα πλαίσιο. Άρα αν έρθετε πιο κοντά, είναι για να σας δείξω μερικά πράγματα. Εσύ θα κάνεις τον επιλόγο. Εντάξει. Άρα, πρώτο θέμα, αυτό, όλα αυτά που κάνω, μπορεί να τα κάνετε και εσείς με τα χέρια σας ταυτόχρονα και να είσαστε, πώς θα το πω, λιγότερο μη σχετικοί. Προπιάσετε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπετε είναι όταν το αφήνει, ακόμα και έτσι, το βλέπετε, αυτά τα δάχτυλα δεν πηγαίνουν ίσια. Συμφωνούμε όλοι. Λοιπόν, άμα το κάνετε αυτό με το χέρι σας και τα δάχτυλά σας πέφτουν ίσια, πάτε κατευθείαν στην νευρολόγο. Άρα, κάτι εδώ. Αυτό εδώ το πράγμα δεν υπάρχει. Άστε κανονικά. Προσέξτε. Αυτή λοιπόν είναι η φάση όπου δεν λειτουργούν. Γιατί χρησιμοποιούν. Φτιάξτε τώρα τι γίνεται όταν το βάζω ανάποδο. Όταν το βάζω ανάποδο, βλέπετε, ο καρπός εδώ, ενώ έχει μια, μπορεί να κάνει περιστροφή, άμα πάω σε αυτή την άσκηση, αυτά παραμένουν έτσι. Εντάξει, το μια την τρολίσσα, τώρα, είναι μερικοί που το κάνουν και πιο σώρη. Τώρα, εδώ, άμα πιάσετε, έχετε δύο κόκκα, και όχι ένα. Οι περισσότεροι από εμάς νομίζουν ότι έχουν ένα κόκκα. Εκεί πού είναι, παιδιά, εδώ. Συνολικά έχετε 207, αλλά λέω μόνο γι' αυτό. Και γι' αυτό μπορεί να κάνετε δικά, είναι μερικοί σίγουρα θα έχουν λιγότερο. Λοιπόν, αυτό εδώ που να κάνετε αυτή την περιστροφή, βλέπετε. Κοιτάξτε πώς πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους από εσάς θα κάνουν ρομποτική. Ωραία, δεν πειράζει, κατάλαβα. Ωραία, κοιτάξτε τώρα. Ένα άλλο θέμα. Εδώ ο αγκώνας έχει μόνο ένα επίπεδο, έναν βαθμό ελευθερίας. Ο αγκώνας, άμα το κάνω έτσι, δεν είναι από τον αγκώνα, είναι από εδώ. Συμφωνούμε. Άρα, αυτός εδώ τώρα ξέρει ότι όταν το σηκώνει, τώρα θα το κρατήσεις εσύ μόνο από τον νόμο. Δεν είσαι τσαβολιάδης. Ωραία. Κοιτάξτε, τώρα θα το κάνω ανάποδο. Κράτα το μόνο από τον νόμο. Ωραία. Τώρα αυτός ξέρει. Μα έχει μάθει ότι κάνοντας αυτή την περιστροφή στον νόμο μπορεί να ανεβάσει και σηκώσει ένα χέρι το οποίο δεν διαχειρίζεται. Άρα αυτή η κίνηση που βλέπετε εδώ προέρχεται μόνο από εδώ. Αυτό δεν είναι ότι μαζί είναι δυνατότητες. Οι δυνατότητες μπορεί να είναι και ανάποδες. Δεν είναι ανάλογα παράδειγμα. Σήκωσε το δάχτυλο. Αυτό εδώ δεν σηκώνεται.
Αυτό εδώ θα σηκωθεί λιγάκι, αυτό πολύ, αυτό πάρα πολύ. Αυτά τα δύο δάχτυλα είναι συνδεδεμένα. Τα δύο αυτά είναι συνδεδεμένα. Αν θέλετε να κάνετε μια ωραία άσκηση, όσο γίνει πιο μικρά τα παιδιά είναι ακόμα καλύτερο, να κάνετε αυτή εδώ την άσκηση. Κοιτάξτε εδώ τις αγκλώνες, να κάνετε αυτή την άσκηση και ανοίξτε τα δύο, έτσι. Ναι. Και τώρα κλείστε το, μπράβο, είναι εκεί που τα καταφέρω και είναι μερική που... Έχετε δικαίωμα να αλλάξετε τη χέρι. Κάντε αυτό εδώ το πράγμα όπως συμπορούν, ναι, και μετά κοιτάξτε κάντε αυτό. Ωραία. Και τώρα κάντε την άσκηση έτσι. Δεν θα δείτε ότι θα σας έρθει σιγά σιγά το γέλιο. Λοιπόν, γιατί είναι μερικοί που ούτε στο όνειρό τους. Ωραία. Άρα, αυτό είναι μια καλή άσκηση γιατί είναι ο έλεγχος των... Αυτό είναι μια στιγμή που με δίνει στο λίγο. Έχουμε συνδυασμό στο δύο. Άρα, ποια είναι η ιδέα τώρα. Είπαμε ότι αυτό έχει μόνο ένα επίπεδο. Κάτι που μπορεί να ξέρει είναι ότι αυτό, άμα τραβήξει τον ώμο του, έτσι, εδώ, είσαι ανάπηρος. Εδώ τώρα ξέρετε τι μου κάνει. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω σε κάποιον ότι είναι ανάπηρος και χειροκροτείται. Αυτό που θα πει ότι έχετε περάσει σε επίπεδο νοημοσύνης που είναι πιο υψηλό από την κανονική κοινωνία η οποία βρίζει τους ανάπηρους. Ωραία. Άρα, εδώ, τι του λέω. Επειδή έχει την αναπηρία, αυτό εδώ πρέπει να παραμείνει ακίνητο. Άρα όταν κάνω αυτό, θα κουνιέται αυτό. Τι εννοώ. Άμα το κουνήσει με αυτόν τον τρόπο, έτσι, το χέρι μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση. Το οποίο είναι αδιανόητο, αν το σκεφτείτε, ότι κάνει το χέρι από εδώ. Ωραία. Άρα, δώστε. Προσπάθησε να κάνεις σαν έλεγχο. Πρώτα απ' όλα, μπορείς να το τεντώσεις. Για να το τεντώσεις όμως, είπαμε, το σπετάς έτσι. Άμα τώρα το σηκώσω, αυτό εδώ, εδώ, πέρα αυτό. Εδώ δεν κάνω ούτε από εδώ ούτε από εδώ. Έτσι, τώρα κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω. Αυτό μου επιτρέπει να το τεντώσω. Μετά, άμα θέλω να το αφήσω, πέρα αυτό. Εντάξει. Όχι. Τώρα όμως, επειδή είναι σε αυτόν τον άξονα, μπορώ να κάνω αυτό. Βλέπετε, που βλέπετε ότι το νιώθεις από εδώ. Ωραία. Άρα η ιδέα θα κάνεις τώρα, θα βάλεις τα δύο χέρια. Πάντω ναι, όχι, είναι σωστό αυτό που κάνει. Βλέπετε, είναι αναγκασμένος, ενώ είναι το χέρι του ας πούμε πάνω στο κούτι του, είναι αναγκασμένος να το βγάλει από το κούτι, να τα πεταχτεί κάτω, και αυτό έχει σημασία να το θυμάστε. Μπορεί να αποδείξετε ότι είναι τέτοιου τύπου στην νοημοσύνη. Για να πάτε πάνω, πρέπει να πάτε πρώτα κάτω. Άρα, είστε εδώ κάτω, κατεβαίνετε, το σηκώνετε. Το μπορείτε και πέφτει. Ωραία. Άρα πολύ συχνά τα δείτε παιδιά που είναι κάπως έτσι. Παιδιά, προσέξτε αυτό τώρα που σας το λέω. Γιατί δεν τα βλέπετε έτσι. Έτσι τα βλέπετε. Είναι. Ωραία. Τώρα τι κάνεις. Με αυτό το πράγμα θα σπρώξεις το ποτήρι. Θα πιάσεις το ποτήρι. Πήγε πιο πέρα. Σήκωσε το πιο πολύ. Πάνω κάτω. Ναι. Πάνω κάτω. Το κάνεις πιο απλά για πρώτη φορά. Πάνω κάτω αυτό το σηκώνεις και μετά. Αυτό που έμαθες τώρα το τραβάς και σπρώχνεις το ποτήρι σου για να έρθει πιο κοντά σου. Ναι, θα πάει στραβά. Περίμενε, θα πάει στραβά. Συμφωνούμε όλοι. Επειδή θα πάει στραβά, θα το κάνουμε το ίδιο με στραβά με το άλλο. Σιγά σιγά πηγαίνοντας στραβά, 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 αυτό είναι μαθηματικά, είναι μια ακολουθία που λέγεται σύγκληση. Αυτή η σύγκληση θα το φέρει μέχρι εδώ. Εντάξει. Δεν υπάρχει κατσούβαρος μες στην αίθουσα. Τώρα είσαι έτοιμος. Ωραία. Άρα αυτό εδώ θα ξαναπέσει κάτω και θα το φέρεις από εδώ.
Αυτό εδώ θα αρχίσει. Θα πάει έτσι. Τι φοβάστε. Αυτό που να θέλει. Για σου φέρνω τώρα ξανά. Ας ανέβεις το μπούτι σου. Μπράβο αυτό. Και θα δεις ότι ξαφνικά μπορείς αυτό να το φέρεις. Να εσύ. Μπορεί να το σηκώσει. Ναι, μπορείς. Αυτό μπορείς. Όχι, αυτό δεν μπορείς. Αυτό είναι κομπιναδό. Ναι. Δεν πειράζει. Συγχωρώ. Άρα εδώ πάνε έτσι. Πιάσε το άλλο, έτσι. Αυτό το περιστρέφεις. Και τώρα ακουμπάς τα δύο. Κάνεις. Σφίξε το ποτέ. Ναι, αυτό. Σφίξε με το άλλο τώρα. Ναι. Μπράβο. Και τώρα πια. Κανονικά και μπορείς να το αδειάσεις χωρίς να έχεις ένα άνθρωπο. Όχι το κεφάλι, μόνο αυτό. Τρίψα να. Ναι, ναι, πίστεψε. Τώρα κάνει θα δεις ότι μπορείς να κάνεις μια περιστροφή, θα δεις ότι μπορείς. Από τώρα μια θέση σταθερή σε ένα τομέα,
σιγά σιγά ο εγκέφαλός σας κάνει μόνο αυτό. Τότε υπάρχει μία πτώση. Θα δίνω λοιπόν παραδείγματα που μπορεί να έχετε κάνει και τα έχουμε μελετήσει σε γνωστικό επίπεδο. Είναι μερικοί από εσάς που παίζουν σουντόκο. Και θεωρούν μάλιστα ότι είναι έξυπνο παιχνίδι. Αυτό που έχουμε αναλύσει στο σουντόκο είναι πρώτον δεν ανεβάζει την νοημοσύνη. Δεύτερον, ότι οι καλύτεροι παίχτες στο σουντόκο λειτουργούν σχεδόν ανταναγκαστικά. Άρα στην πραγματικότητα τι γίνεται. Το σουντόκο σας παιδεύει λίγο, μετά από λίγο αποκτάτε μια μεθοδολογία και μετά όσο πιο την έχετε αποκτήσει, τόσο λιγότερο σκέφτεστε, ως το τέλος το κάνετε σχεδόν αυτόματα που εκεί πέρα έχετε πιάσει τον πάτο το νοητικό που είναι εντελώς άγνωστο. Ένα άλλο παίρνιο τέτοιου τύπου είναι το λεγόμενο τέτρις. Το τέτρις βέβαια είσαστε για τους πιο μεγάλους, μόνο για τους πιο μικρούς μπορεί να ξέρετε κάτι γίνεται, τέλος πάντων. Είναι ένα παίρνιο που παίζεται πάνω σε μια οθόνη και έχετε τα λεγόμενα πολυόμινο. Άρα έχετε πράγματα που έχουν ένα διαφορετικό σχήμα που πρέπει να τα κατεβάσετε και να γεμίζουν γραμμές. Αρχικά θεωρούσαμε ότι ήταν ένα παίρνιο που ήταν καλό για την ανάπτυξη της νοημοσύνης και είναι σωστό, αλλά σε πολύ χαμηλή νοημοσύνη. Δηλαδή, αν έχουμε κάτι σαν 80, 70, εκεί πέρα μπορεί να έχει έναν ρόλο. Για κανονική νοημοσύνη, σιγά σιγά τι γίνεται, υπάρχει μια σταθεροποίηση. Και αυτό που έχουμε εξετάσει είναι ότι σε υψηλό επίπεδο αυτός που το κάνει βλέπει το κομμάτι, το περιστρέφει, το πετάει και δεν ασχολείται και κοιτάζει ήδη πριν κατεβεί. Αυτό εδώ έχει φτάσει σε μια φάση όπου, όπως κάνουμε στο σχολείο, είναι μόνο και μόνο αλγοριθμική σκέψη. Δηλαδή έχει δει ήδη την άσκηση, είναι ανάλογη και έχουν αλλάξει λίγο τα νούμερα και συνέχεια. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι η γνωστική προσέγγιση των προβλημάτων. Εδώ σας έδωσα ένα πρόβλημα του τύπου ανοιχτό πρόβλημα. Δηλαδή ξέρουμε πώς είναι η αρχή, ξέρουμε πώς είναι το τέλος, αλλά είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς είναι το ενδιάμεσο. Άμα το αναλύσετε όμως, και μπορεί αυτό να το κάνετε μετά και στην βιομηχανική, είναι ότι οι κλειδώσεις σας δεν είναι όλες του ίδιου τύπου. Άρα δεν τις έχετε μάθει. Επειδή δεν τις έχετε μάθει, δεν ξέρετε να τις διαχειριστείτε. Επειδή δεν ξέρετε να τις διαχειριστείτε, όταν έχετε να κάνετε με κάποιον που έχει δυσκολίες, δεν ξέρετε πώς θα το συμβουλεύσετε. Άμα κάνετε αυτό και το πατήσετε δυνατά, όχι να το σπάσετε τελείω, θα δείτε ότι είναι το δάχτυλο το οποίο θα σας ενεργοποιήσει εδώ μια γραμμή που θα σας πονέσει. Αν το κάνετε με το άλλο, δεν είναι το ίδιο τύπο. Είναι το δάχτυλο που θα την ενεργοποιήσει περισσότερο. Αυτή η ιδέα, ή ότι δεν σηκώνεται, μπορεί να σας φανεί αρνητική. Εμείς την χρησιμοποιούμε για να βάλουμε το πυρούνι εδώ. Άρα, δεν προσπαθούμε να βάλουμε το πυρούνι εδώ, γιατί τα δάχτυλα δεν λειτουργούν. Άρα, είναι θετά βλακώδες. Άρα, η ιδέα ποια είναι ακόμα και όταν είναι εξαπλωμένο το παιδί, μεταφέρει το πυρούνι μέχρι να το φέρει εδώ και μετά εδώ με μια κίνηση τέτοιου τύπου περνάει το πυρούνι έτσι. Και αυτό το παιδί μπορεί να τρώει με πυρούνι ενώ το ελέγχει μόνο από εδώ. Αυτό αν θέλετε να είναι την άσκησή σας το μεσημέρι. Να έρθει έτσι απλά. Να βάλετε να το βάλετε εσείς με το χέρι σας το πυρούνι και να προσπαθήσετε να φάτε κανονικά με το πυρούνι εδώ μόνο με αυτή την ενεργοποίηση. Θα δείτε ότι παρόλο που σας έχουν πει ότι γίνεται, η να βλέπετε τις πρώτες κινήσεις, καλύτερα να μην είναι φαγητό που τύπου σάλτσα. Αποφεύγετε βέβαια τα σπαγέτη και να περιμένετε να κάνετε και περιστροφές. Πρέπει όμως να κοιτάζετε όλα τα εργαλεία. Άρα όλα τα εργαλεία μπορούν να αποκτούν μέσω της νοημοσύνης ένα άλλο. Έχετε ποτέ προσέξει ότι το μαχαίρι είναι ευθύγραμμο ενώ το πυρούνι δεν είναι. Δηλαδή αυτό το πολύ 400 φορές. Άρα η ερώτηση είναι γιατί.
Και εδώ βλέπετε ότι περνάμε στη φάση του εκνευρισμού, είναι λες, αφού τρώω κάθε μέρα. Τώρα με ρωτάνε γιατί, και δεν μου βλέπεις αμέσως την ιδέα. Α, ρωτάω ξανά, γιατί το πιλούνι δεν είναι ευθύγραμμα. Ναι. Σαν. Απλώς όχι σε σαν. Για να στηρίξω. Θα κάνω γαλλική εκπαίδευση για τα πυρούνια, γιατί βλέπω παράξενα. Το πυρούνι, αν θυμάστε καλά, δεν είναι μητά. Ξέρεις ότι ακόμα και το μαχαίρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατσαβίδι. Δεν είναι η χρήση που προβλέπεται αρχικά. Έχει απλώς μία ιδιότητα να μοιάζει με κατσαβίδι στην άκρη. Και συνήθως μετά μοιάζει με σπασμένο κατσαβίδι. Δεν έχει την ίδια αντοχή. Α, ξαναλέω, το πυρούνι έχει μία καμπή. Για όσους είναι λίγο πιο μαθηματικοί, δεν έχει μόνο μία καμπυλότητα από τη μία πλευρά, έχει διπλή καμπυλότητα με σημείο καμπής. Το είναι απλώς έτσι. Είναι έτσι. Ωραία. Άρα το θέμα πρώτο είναι, γιατί να είναι έτσι, είναι πολύ απλό. Το δάχτυλο είναι γραμμικό, το κρατάτε. Πρέπει να πατάτε. Άμα θέλετε να το βυθίσετε, ας πούμε, στο κρέας, πρέπει να κάνετε ένα καρφό. Για να το καρφώσει, άμα ήταν ευθύνα, να το βάλετε πού το δάχτυλο. Άρα βάλετε λίγο μια καρδιά και τις πατάτε εδώ. Καταλαβαίνετε ότι όσοι τρώνε πατώντας εκεί πάνω είναι ότι δεν ξέρουν να φάνε κρέας. Άρα τέλος. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία ότι πατάω. Πατάω, αλλά προσέξτε, εφόσον πατάω, θέλω επιπλέον να το βλέπω που πατάω. Δεν κοιτάξτε τη διαφορά. Το μαχαίρι το χρησιμοποιούνται έτσι. Δεν το χρησιμοποιείται έτσι. Το πυρόνι όμως το χρησιμοποιείται έτσι. Άρα ένα εργαλείο είναι οριζόντιο και ένα είναι με γωνία. Αυτή η γωνία είναι οχλή. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα που έχετε στη ζωγραφική. Έτσι αντιληφθεί, αν είναι ορισμένη δεσίδα, ότι άμα δεν πιάνετε καλά το μολύβι, ή ζωγραφίζετε ανάποδα, που αυτό σας συμβαίνει, ας πούμε, όταν αντιγράφετε ένα μοντέλο από αριστερόχειρο και είσαστε δεξιόχειρο. Το μοντέλο σας δυσκολεύει γιατί αναγκάζεστε να τραβάτε γραμμές ανάποδα, οι οποίες είναι του τύπου που περνάει το χέρι από πάνω. Άρα δεν βλέπετε ακριβώς, ενώ πρέπει πάντοτε να βλέπετε τιμή. Ένα άλλο ερώτημα. Γιατί το πυρούνι δεν έχει. Έχει τέσσερα, τι έχει, τι. Τέσσερα, πέντε, πόσο. Δεν έχει δυο, να μην ξέρω πώ έχει. Δέκα, όχι. Λιγότερο ή πίσω. Έχει πέντε, όχι. Έχει τέσσερα, έχει τρία, έχει δύο. Το πυρούνι δεν έχει ένα. Αυτό λέγεται σούλα. Άρα πρώτο, γιατί το πυρούνι να μην έχει μόνο ένα. Όχι, για να κρατάει ποσότητα, παιδιά. Για να γυρνάει. Όχι. Καλά,
φορά το ίδιο βάρος, δεν έχει θέμα. Ξεχνάτε το ίδιο πράγμα. Ένα πράγμα ξεχνάτε. Το αποτέλεσμα. Πρέπει να πει στο στόμα. Το φαντάζεσαι να πληρώνει με ένα τέτοιο μέσα στο στόμα, έτσι. Στην πραγματικότητα το πληρώνει ένα συνδυασμό που προέρχεται και από τα μαθηματικά του λογισμού μεταβολών, ο οποίο είναι ο εξή. Θέλετε και να καρφώνεται και να καρφώνεται και να βγάζετε και να μην επικίνδυνε. Για να τριπηθεί την επιρροή πρέπει να είστε πολύ κόμμα. Εντάξει, για να τριπηθεί με μαχαίρι είναι πολύ εύκολο. Ένα μυτερό μαχαίρι, ξέρετε αυτό το κλασικό που ας πούμε κάνετε έτσι την ντομάτα και την τρώτε. Να το σκεφτείτε μια ώρα που το κάνετε αυτό. Και να μην σα πει κάποιοι φυγίτσε. Βέβαια. Θα έχετε μόνο μία μετά. Άρα, η ιδέα είναι ότι ο συνδυασμό από αυτά τα αντικείμενα, τα οποία είναι πρέπει να φτιάχνω κάτι, να μην πέφτει, να σταθεροποιείται και να μην είναι επικίνδυνο, βλέπετε ότι τελικά έχουμε σταθεροποιηθεί πάνω στο πυρούνι όπω το ξέρετε. Άρα, η ιδέα είναι ότι όλα τα εργαλεία που βλέπετε και το κουτάλι και το μαχαίρι και γι' αυτό βλέπετε ότι το μαχαίρι έχει ο έκλο βάρος από μια πλευρά και από την άλλη κόπη και είναι ασυμμετρικό και εδώ έχει ένα άλλο ενδιαφέρον που το βλέπετε για τα πιο εξελιγμένα πράγματα είναι ότι έχετε μερικά πυρουνάκια που είναι για γλυκό που κόβουν από τη μια μεριά. Δεν προσέξτε αυτό. Έχουμε μέχρι το πάθος. Ωραία. Αν είστε αριστερό, ποιος είναι το χειρότερο. Γιατί θα πρέπει να το κάνει ανάποδο. Είναι όμως με την κοιτά. Ρωτήστε τον χώρο να φέρνει τα προβλήματα του. Άρα, ποιο είναι το θέμα. Αν εξετάζετε κάθε αντικείμενο με τις ιδιότητες του, τότε θα καταλάβετε ότι μπορεί να κάνει μια καλύτερη χρήση. Παράδειγμα. Το σφυρί. Ποιες είναι οι ιδιότητες του σφυρίου, για εσάς. Ναι. Να καρφώνεις καρφιά. Σωστά. Αυτό, τίποτα άλλο. Και να βγάλει καρφί. Αυτό που βγάζει καρφιά έχει... Είναι εντελώς διαφορετικό. Το κλασικό σφυρί μάλλον δεν έχετε χτυπήσει πάρα πολλά καρφιά. Ναι, κάτι άλλο. Να σπάμε. Ναι, εντάξει, έχει το σωστό. Πάω στο καρφί, δεν είναι λάθος. Αλλά λέω το σφυρί πώς είναι δομημένο. Και είναι η δομή. Άρα, κοιτάξτε τι δομή. Ναι, εδώ. Δεν είναι μόνο πίεση, είναι κούς. Δηλαδή, εκτός αν παίρνεις εσύ το σπίτι, δεν το βουτάς. Όχι, ναι, αλλά είναι κούς, δεν είναι μόνο μια πίεση που απλώς το πατάς. Άρα, αυτή όμως η κρούση, κοιτάξτε ποια προβλήματα έχει. Το σφυρί πρέπει να έχει ένα εμπαδό. Άμα έχει ένα πολύ μικρό εμπαδό, γίνεται επικίνδυνο. Βέβαια για τα σφυρί ακρίβεια είναι ακριβώς αυτό. Ξέρετε ότι έχουμε και σφυρί για να χτυπάμε βιβλίο. Ναι, δηλαδή τα φύλλα χρυσού τα βάζουμε ανάμεσα στις σελίδες από βιβλίο. Εντάξει. Το κλείνουμε το βιβλίο και χτυπάμε το βιβλίο. Μέχρι και σιγά σιγά τα φύλλα χρυσού γίνονται φύλλα. Εντελώς. Έτσι γίνεται αυτό. Και αυτό όταν το κουπανάτε, το βλέπετε και μετά όταν το ανοίγετε, το φύλλο είναι τόσο λεπτό που άμα κάνει κανείς. Ο χρυσός. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι έχετε ένα μικρό τετράγωνο και από την άλλη έχετε μια μύτη. Πρώτο ερώτημα. Γιατί το σφυρί δεν είναι συμμετρικό. Πού είναι μοχλό. Είναι μοχλός κάπου. Όχι, όχι, αυτό είναι πιο εξελιγμένο. Όταν έχουμε και το άνοιγμα που μπορεί να μπει και το καρφί. Είναι στην πραγματικότητα
Έχει το κέντρο βάρους προς τα κάτω. Ναι, όχι μόνο έχει το κέντρο βάρους προς τα κάτω, αλλά στην πραγματικότητα είναι μία μη ωφέλιμη μάζα, άμα ήταν το συμμετρικό, γιατί την ώρα που θα χτυπούσαμε, το κέντρο δεν θα ήταν προς τα κάτω, άρα δεν θα ήταν η μεγαλύτερη αμέσως στο χτύπημα. Και ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα επιπλέον είναι το ξύλο. Το πολύ καλό σφυρί το βλέπετε από το ξύλο και έχει από το μέταλλο. Γιατί πάνω κάτω το μέταλλο, αν είναι αρκετά βαρύ, θα κάνει κάτι. Το ξύλο. Έχετε ποτέ κοιτάξει πώς είναι το ξύλο αυτό που το πιάνει. Είναι σαν ραβί. Ναι, είναι ραβί, ναι. Ναι. Θα πάρω πριν σαν γωνία. Ναι, α, πού είναι αυτός. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα το πούμε ότι είναι του τύπου ελλειπτικό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την έγκυση. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι σωστό. Θα δείτε τώρα, έχει ενδιαφέρον, πώς φτιάχνεται το σφυρί. Το σφυρί έχει τα αρχικά ένα παραλεπίπεδο. Κανονικό. Γιατί είναι το πιο εύκολο για να κόψει την ξύλο. Και μετά, γνωρίζοντας πώς είναι το χέρι, αρχίζουν και κόβουν τις γωνίες. Όταν κόβεται μια γωνία, δημιουργείται δύο γωνίες. Συμφωνούμε. Φανταστείτε τα τετράγωνα, κόβεται έτσι, δημιουργείται δύο γωνίες. Άρα θα πείτε αποτυχία. Εφόσον είναι φτιαγμένο για να έχω λιγότερες γωνίες. Ωραία. Μόνο που η γωνία που δημιουργείται δεν έχει την ίδια γωνία με την προηγούμενη. Αλλά στην πραγματικότητα οι γωνίες ανοίγουν. Ανοίγουν τόσο πολύ που αυτή η καρδιά έχει μια ιδιότητα, η οποία είναι πραγματικά θαυματουργή, είναι η εξή. Αυτή η καμπύλη έχει μια καμπυλότητα μηδενική σχεδόν παντού. Έχει μια καμπυλότητα μηδενική σχεδόν παντού. Γιατί γίνεται αυτό, για να μπορούμε να το κρατάμε καλά και να μην μας πονάει. Γιατί αυτό που έχει σημασία αρχικά πιστεύετε είναι ότι το σφυρί είναι για καρφώνει. Έτσι γίνεται. Ξεχνάτε όμως μια ιδιότητα. Το σφυρί δεν πρέπει να πληγώνει. Άρα το σφυρί είναι δομημένο από τη μια μεριά το μέταλλο για τον στόχο, από την άλλη το ξύλο για τον χρήστη. Και γι' αυτό μετά όταν τα είδατε λίγο πιο εξελιγμένα, βλέπετε ότι βάζουν άλλο υλικό. Γιατί ένα άλλο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, στην φάση της κρούσης και όχι της πίεσης είναι ότι επανέρχεται η κρούση. Αν χτυπούσετε έτσι σαν βόδι και αυτό ήταν όλο μέταλλο, ξέρετε που θα πήγε το χέρι σας. Θα ξαναέρχεται. Έτσι. Δηλαδή δεν θα το ελέγχατε. Στην πραγματικότητα πρέπει να κάνετε και την κρούση από τη μεριά και να μην υπάρχει τίποτα από την άλλη. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός εξελίχθηκε έτσι ώστε να έχουμε το σπίτι. Προσπαθώ να σας δώσω αυτά τα χειρολογικά παραδείγματα που τα έχετε δει στη ζωή σας και έχετε την εντύπωση ότι δεν είναι σημαντικά. Άμα πάρω έναν από εσάς εδώ που φοράει γυαλιά. Πού είναι? Έχουμε εκεί πέρα μια γκεστά. Σε περιμένουμε όμως. Αλλά θέλω εδώ κάποιον που να έχει να φοράει γυαλιά. Για το άλλο κάτι.
Για να δείτε. Ωραία. Άρα, πρώτο ερώτημα, σε τι χρησιμεύουν τα γυαλιά. Ωραία. Άρα είναι για να βλέπω. Το θέμα είναι, θυμάστε την ερώτηση με το σφυρί. Όταν απαντήσατε ότι είναι για να καρφώνουν το καρφί, μην ξεχνάτε τον χρήστη. Για να βλέπω καλύτερα, χωρίς όμως να μας εμποδίζει από κάτι άλλο. Κύρια! Ναι, αλλά το δεύτερο σκέλος είναι λίγο φλού, αλλά εντάξει. Από την υπόλοιπη τη ζωή μας. Ναι, θα ήταν ιδανικό. Αλλά είπαμε πιο πρακτικό. Πιο πρακτικό, γιατί ξέρω ότι το παιδί χρειάζεται να φοράει γυαλιά. Άρα, θα μην συγκαμπούσουν οι παιδί που είναι γιατί που κάνουν και μη γυαλιά, δεν είναι συγκεκριστικό. Πρώτο ερώτημα, κοιτάξτε τώρα πώς θα το σκεφτούμε, αν θέλετε λίγο πιο πολύ του τομέα. Ας πούμε ότι δεν έχει μη. Εντάξει, άμα σας παιδεύει να το φανταστείτε χωρίς μύτη, φανταστείτε το χωρίς αυτιά. Άρα, ποιο είναι το θέμα μας. Ναι. Μόνο, ναι, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, άρα υπάρχει αυτή η λύση. Εντάξει, υπάρχει αυτή η λύση. Αν το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι στα παλιά χρόνια όπως λέμε, που βάζουμε μόνο ένα, ήταν για ελαχιστοποίηση κόστους. Ωραία. Και η ιδέα ήταν ότι είναι δύσκολο να παράγεις δύο του ίδιου τύπου και ανάλογα με το άλλο. Άρα σου λέγει, του καλύτερο σου μάτι, πάρε ένα φαγό και μετά άλλα τα πράγματα. Για μένα έχει μερικά δομικά στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά. Θυμάστε τώρα κάνουμε το ίδιο με τα εμπόδια. Πρώτο εμπόδιο είναι εδώ. Ένα, δύο. Το άλλο εμπόδιο είναι αυτό το πιάσι. Όλοι σας αυτοί που φοράτε γυαλιά, το βλέπετε εδώ. Θα τα βάζουμε. Εδώ. Εδώ πονάει. Πονάει. Ωραία. Όχι, εσύ μου λέει σε ζώο, αυτό όμως πονάει. Το πρώτο πράγμα που λέω εγώ πονάει είναι ότι βλέπω, επειδή αυτή εσύ, ότι βλέπω εδώ, βλέπετε, δεν ξέρω όλοι σας, ότι έχει πίεση εδώ. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα τα γυαλιά πατάνε πάνω σε αυτό. Άρα, τα γυαλιά γιατί πατάνε πάνω σε αυτό και δεν πατάνε πάνω σε αυτό. Γιατί άμα δεχόταν την ίδια πίεση έτσι, σχεδόν θα του άκουγε τη μύτη. Μόνο και μόνο από το μέταλλο. Άρα, αν το σκεφτείτε ότι αυτά τα γυαλιά, θα σας το πω λίγο πιο παράξενο. Αυτά τα γυαλιά έχουν ένα κοινό στοιχείο με τις τούμπες. Τις αρχαιολογικές. Για να μην νομίζω κόσμο ότι δεν μπορώ να βρω συνδυασμό σε θέση με δύο πράγματα. Άρα, ποιος θα μου πει ποιο είναι το κοινό στοιχείο που έχουν αυτά τα γυαλιά με τους τάφους, τους τούμπους. Έχει σχέση με τους τάφους που πλήρουν για να μην καταρρεύσουν. Όχι, αλλά είναι καλό, εσύ θα πρέπει να παίξεις τροπό. Εννοώ πολλές φορές. Εγώ. Πώς. Ναι, αυτό μοιάζει είναι πιο καλό. Μπράβο, το δεν το μ' αρέσεις. Στην αρχή μ' αρέσεις, μετά μου το χάρεσε λίγο το χάρεσε. Η ιδέα είναι να απαντήσεις, δεν είναι να εξηγήσεις γιατί απαντάς. Εντάξει, αλλά όταν πήγες στο δικηγορικό σου στο τέλος, άστο. Λοιπόν, ξανακάνουμε. Έχει όλος ένα τρίγωνο. Η ιδέα είναι ότι το βάρος πέφτει κάθετα. Άρα, αυτό εδώ, θα σπάσω. Όταν κάνουμε αυτή τη γωνία και το βλέπετε ακόμα και στους
μυθιναϊκού στάχους. Έχετε την πόρτα, άρα έχετε δύο εστηρίγματα, ένα οριζόντιο και εδώ ένα τρίγωνο. Αυτό το τρίγωνο είναι φτιαγμένο για ποιο λόγο? Για να μην πιέζει στο κέντρο. Άρα, εφόσον δεν πιέζει στο κέντρο, πιέζει και δείχνει τη γωνία. Είναι ακριβώς το ίδιο που κάνουν τα γυαλιά σας. Για να μην πιέζουν στο κέντρο, πιέζουν σε αυτές τις δύο γωνίες και μεταφέρουν το βάρος, αυτό εδώ, όσο και να είναι, στις δύο πλευρές. Στις δύο πλευρές βάζουμε μεγάλα πατήματα για να ελαχιστοποιούμε την πίεση στην τοπική. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα γυαλιά. Μετά ξέρετε, στο τέλος μπορεί και να αλλάξει γυαλιά, δεν τέλος πω. Λοιπόν, δεύτερο, τα γυαλιά είναι συμμετρικά. Εντάξει. Ενώ το βλέπετε, κοιτάξτε όλοι σας τα αυτιά σας, για να το κάνετε διακριτικά, κοιτάζετε τα αυτιά του μπροστινού. Εντάξει, να μην έχει παρέξει. Λοιπόν, σε αυτή την αίθουσα μπορεί να είναι 2-3 που έχουν αυτιά συμμετρικά. Αυτό δεν είναι να σας προκαλέσουν προβλήματα. Εντάξει. Είναι λογικό. Άρα, το θυμάσαι αυτό όταν σου λέτε για αυτή τη φορά τα γυαλιά ο κύριος, η κυρία. Ναι, θα του καταλαβαίνω, καλά. Σου είπε, α, θα ισιώσω. Μάλιστα, την έκφραση. Ναι, άρα αυτή η έκφραση είναι μια κοινωνική έκφραση που σημαίνει έχει στραβά αυτιά και εγώ θα στραβώσω τα ίσια γυαλιά για να τα ισιώσω για σένα, έτσι το κατάλαβες καλύτερα. Εντάξει. Άρα εγώ έχω αυτιά που έτσι και το άλλο έτσι και έρχεται το άλλο και λέει θα τα ισιώσω. Αυτό λοιπόν βλέπετε ότι το παιδικό σου δεν έχει βαθμό ελευθερία σε αυτό. Μετά έχουμε ένα βάρος. Η ιδέα είναι ότι αυτά πρέπει να είναι σφυρά και να είναι και ελαφριά. Σιγά σιγά από σφυρετό, εσύ ας πούμε έχεις πολύ βαριά γυαλιά. Ωραία. Και θα είναι καλό σε σχέση, αυτό μετά έχει σχέση και με αυτά που θα θυμίσετε, θα είναι καλό να βάλετε τη τάκη. Είναι μερικοί από εσάς. Φοβάσαι. Έλα εδώ έτσι. Έλα εδώ, κάτσε κάτι, έχεις κάτι στο. Ναι, φόρτα, φόρτα. Το κατάλαβα. Λοιπόν, αυτά τα γυαλιά για όσους δεν το βλέπουν, γιατί δεν βλέπετε όλη τη διαπόσταση, υπάρχουν τα τέρατα εδώ, βλέπετε ότι έχει σκελετό μόνο από πάνω. Το βλέπετε. Άρα, εφόσον τώρα έχετε αποκτήσει νοημοσύνη, ξέρετε ότι υπάρχει και σκελετός από κάτω, απλώς δεν τον βλέπετε. Μπράβο. Άρα, από κάτω έχετε νάιλον. Αυτά τα γυαλιά μπορώ εύκολα να βγάλω το γυαλί. Δεν θα το κάνω εδώ για να μην ευρεάσει και λέει τι γίνεται. Άρα, στην πραγματικότητα ποια είναι τώρα η ιδέα από αυτά τα γυαλιά που είναι πιο εξελιγμένα από αυτά. Εδώ έχουμε ένα φρύνι το κάτω μέρος και έχουμε βάλει ένα σπάνκο με νάιλον το οποίο βυθίζεται μεταξύ του γυαλιού. Το κόβουμε, μπαίνει μέσα το νάιλον. Είναι αυτό που κρατάει. Γι' αυτό εδώ έχει δύο πιαστήρια εξωτερικά. Ένα εδώ και ένα εδώ. Αυτό σημαίνει ότι τα δικά μου έχουν λιγότερο βάρος. Το βάρος το αρχικό αφορά το γυαλί και εξαρτάται από το μάτι. Άρα άμα δεν βλέπει καλά, αναγκαστικά είναι πιο μεγάλο. Άρα εδώ το επιτρέπει να το ελαχιστοποιήσει. Τώρα μια εξέλιξη που θα μπορούσατε να τα σκεφτείτε. Τι θα ήταν? Να μην έχει το κομμάτι, να κάνουμε κατά πάνω. Να μην έχει το κομμάτι. Ωραία, άμα δεν έχει το κομμάτι, θα μου πείτε τότε πώς θα κρατάει. Ωραία, προσέξτε τώρα, αυτό εδώ προς το παρόν, άμα το προσέξετε ακριβώς, θα δείτε ότι ο σκελετός δεν είναι καρφωμένος πάνω στο γυαλί. Είναι κολλημένος στην ουσία. Να έχεις λίγο μόνο το συμφωνείς. Καταλαβήσετε. Ωραία. Μπορείς και όσο θέλετε να δεκάσεις. Ωραία.
Πιο γιατί. Αυτό είναι άπειρα πιο γιατί. Τι πω σε βάρο εσύ, ρε. Ωραία. Καμία σχέση. Λοιπόν, κοίταξε τώρα αυτή που είναι πιο κοντά μου. Βλέπεις ότι αυτό εδώ είναι από τιτάνιο. Όχι, δεν θα σπάσει. Να ξέρετε ότι αυτά εδώ μπορώ να κάνω δικό μου. Μέχρι τώρα δεν σας έχω πει κάτι άλλο. Ωραία. Αλλά αυτό έχει σημασία, είναι απλώς και είναι αφρόντα. Κοιτάξτε τη δουλειά που γίνεται. Τα τρία γέλια. Αλλά το άλλο είχε όλο. Ωραία, πέτσε ωραίο. Αλλά εδώ είχε όλο. Εδώ έχει το μισό. Αυτό ήδη κάτι που είναι θεαματικό στα σκέψη. Και εδώ πάμε στην επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο το σκεφτήκατε. Αλλά προσέξτε, έχετε ένα μικρό ελάττωμα. Είναι ότι τώρα, εφόσον δεν έχετε τίποτα, πρέπει να καρφώσετε μέσα στο γέλιο. Αυτά εδώ είναι γυαλιά υψηλής τεχνολογίας. Γιατί? Γιατί αυτά είναι κομμένα με λέιζερ. Το σχεδιάγραμμα. Επιπλέον μετά είναι τρυπημένο με λέιζερ. Γιατί αν το κάνετε με το καρμικό τρυπάκι, που να φανταστείτε τι μπορεί να γίνει. Εντάξει. Δίχως ότι μπορεί να φανταστείτε την περιστροφή του γυαλιού που σας κόβει. Του γούπι. Ωραία. Άρα εδώ τι βλέπετε. Βλέπετε ότι αν μπορείτε να τρυπήσετε το γυαλί, έχετε μια λύση η οποία είναι ακόμα καλύτερα από αυτή. Για να περάσουμε από αυτή την τεχνολογία σε αυτή την τεχνολογία, σε αυτή την τεχνολογία, απλώς η κοινωνία θα σας πει το ένα είναι πιο ακριβό από τα άλλα. Αλλά η επιστήμη θα σας πει ότι στην πραγματικότητα έπρεπε κάποιος να σκεφτεί ότι το γυαλί μπορεί να είναι το στήριγμα του καρφιού. Που αυτό είναι πραγματικά μια ριζοσπαστική ιδέα. Γιατί κανονικά το γυαλί το προστατεύει. Εντάξει, θα δεν πρόκειται να μην σπάσει τα γυαλιά. Και εδώ, όχι μόνο ο κόσμος τα έχει σπασμένα, τα έχει τέσσερις φορές τρυπημένα. Θα μου πείτε γιατί τέσσερις φορές. Όχι, όχι, όχι. Κάθε γυαλί είναι τρυπημένο, κάθε γυαλί είναι τρυπημένο τέσσερις φορές. Από τις δύο μεριές. Πώς? Από τις δύο μεριές. Τέσσερις. Δύο εδώ, δύο εδώ. Δύο σημεία. Γιατί δύο σημεία. Ναι. Θα γύρισε. Ναι, να μην γυρνάει. Άρα, όχι μόνο πρέπει να κάνετε μία τρύπα, ναι, δεν χειροκρότησατε που πήρε πόντο. Βλέπεις ότι εδώ έχουμε δύο τρύπες, δύο τρύπες και είναι φτιαγμένο για να μην υπάρχει περιστροφή. Γιατί άμα γυρίζει δεν θα σταθερό. Άρα βλέπετε ότι αυτά τα πράγματα που φαίνονται πολύ απλά είναι ένα συνδυασμό από απλών πραγμάτων. Αυτό εδώ όμως λέγεται κοινοτομία. Άρα, άμα το σκεφτείτε ότι αυτός που το σκέφτηκε αυτό έπρεπε να ξεπεράσει πολλά προβλήματα. Πώς κόβω το γυαλί. Πώς τρυπάω το γυαλί. Πόσες φορές το τρυπάω. Τι σκελετό μπορώ να βάλω. Γιατί προσέξτε, μπορώ να το τρυπήσω. Ναι, αλλά άμα βάλω ένα σκελετό βαρύ, θα σπάσει εύκολα. Γιατί οι δύο τρύπες είναι κοντά. Θα βλέπω τίποτα. Ωραία, είμαστε εντάξει τα γυαλιά. Ευχαριστούμε, παιδιά. Άρα να προσέχετε τα γυαλιά σας. Για ποιο λόγο? Γιατί το γυαλί είναι αυτό που ξεχνάς, ενώ σε βοηθάει να βλέπεις. Ωραία. Η ιδέα είναι το ίδιο με την νοημοσύνη και με τη σχέση. Είναι ότι πολύ συχνά δεν βοηθάτε την νοημοσύνη σας για να σας βοηθήσει. Ωραία. Άρα τώρα μπαίνω λίγο στα αρνητικά τα οποία δεν προσέχουμε και εδώ αυτό που έδειχνε με το γυαλί είναι ότι πρέπει να το προσέχουμε γιατί είναι κάτι το πολύ σημαντικό που αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέχουμε
προσέχετε είναι το θέμα με τον τσιγάρο. Το τσιγάρο κατεβάζει, ακόμα και το παθητικό τσιγάρο κατεβάζει το δίκτυο νοημοσύνης από 7 έως 10 μονάδες. Το παθητικό. Που σημαίνει ότι όταν είσαστε σε έναν χώρο όπου κάποιος καπνίζει, αναγκαστικά αυτό σας κατεβάζει το δίκτυο νοημοσύνης. Τώρα δεν πιστεύετε ότι θέλετε το δίκτυο νοημοσύνης, αυτό που έχει σημασία είναι ότι κατεβαίνει. Άρα μετά. Θα σας το πω λοιπόν λίγο πιο ομά. Αν μερικές φορές αναρωτιέστε γιατί είστε κουκούνες, υπάρχει τουλάχιστον μια εξής. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι τα θέματα της διατροφής. Σας υπενθυμίζω, γιατί ακούμε είμαστε μια κοινωνία, του πάχους, αλλά ασχολούμαστε συνεχώς με το ποιος είναι χοντρός και ποιος δεν είναι χοντρός, ενώ σε άλλους αιώνες το να είσαι πιο παχουλός ήταν το καλύτερο. Δεν μιλάω για τις γυναίκες, γιατί έχουμε καταδύσει τώρα να θεωρούν να ξεθόμαστε σανίδες. Ενώ στο 18ο αιώνα, αν ήταν μια τέτοια σανίδα, δεν θα είχαν ζωγραφίσει ούτε μία φορά. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Ο εγκέφαλος λειτουργεί με τον γλυκός. Πολύ συχνά ακούτε ότι δεν είναι καλό να τρώτε ζάχαρη. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Τώρα θα μου πείτε γιατί το λέμε αυτό, είναι πολύ απλό. Άμα θέλετε, άμα έχετε ένα πρόβλημα στον εγκέφαλο, το πρώτο πράγμα που σα δίνουν για να το εντοπίσουν είναι να σα δίνουν ζάχαρη με ραδιενέργεια, η οποία απορροφάται γρήγορα από τον εγκέφαλο και γι' αυτό μετά μπορούμε να κάνουμε μια κοινογραφία και να δούμε ποιο είναι το πρόβλημά σα. Άρα, όσοι αποφεύγουν να τρώνε ζάχαρη, επειδή παθαίνουν, πολύ συχνά είναι επειδή δεν σκέφτονται. Όχι επειδή είναι κακή η ζάχαρη. Η καλύτερη είναι το γλυκόζι, η φρουκτόζη από τα φρούτα, για που μιλήσαμε το ρόδι, και το εργαστήριο Βασίλης, και επιπλέον το μέλι. Γιατί είναι σημαντικά αυτά, γιατί είναι αυτά που τρώνε συνεχώς και βοηθά τον εγκέφαλό σας. Ένας άλλος τομέας που πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί είναι η σοκολάτα. Η σοκολάτα, άμα είναι κάτω των 70%, είναι σχεδόν μόνο λίπος. Κατά συνέπεια έχετε την εντύπωση ότι τρώτε κάτι που έχει νόημα, αλλά δεν βοηθάει. Η σοκολάτα είναι καλή για ποιο λόγο. Το μόριο του κακάο έχει 400 συστατικά. Ένα μόριο. Για όσους έχουν κάνει λίγο χημεία, μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ως πολυπλοκόριο. Εντάξει. Δηλαδή, ας πούμε, το μόριο του νερού έχει 3. Και έχει 3 άτομα. Δεν μιλάμε για συνταγικά, τα συνταγικά είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Λοιπόν, το κακάο και ο καφές είναι από τις πιο πολύπλοκες δομές που υπάρχουν στην φοιτητική ζωή. Και για αυτόν τον λόγο, που είναι απλό, μπορείτε να πιείτε καφέ ή καφείνε, ενώ δεν μπορείτε να πιείτε νερό αφιτατωμένο. Γιατί στην πραγματικότητα βγάζετε μόνο μία ουσία από όλες αυτές τις ουσίες. Το κακάο εμείς προτιμούμε να το τρώτε πιο πολύ το πρωί, όπως και ο καφές, το ίδιο ισχύει και για τους ξηρούς καρπούς. Όλα αυτά που σας λέω δεν σας τα λέω για να το κάνετε, σας τα λέω για να το ψάξετε. Γιατί αυτοί που τρώνε ξηρούς καρπούς, ειδικά με ουίσκι και ειδικά το βράδυ, ανήκουν στην κατηγορία που λένε στα παιδιά τους να μην τρώνε ζάχαρη. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνετε για να παράγετε θερμίδες και να είναι επιπλέον άθλες. Τώρα, όσο αφορά το θέμα της ζάχαρης, να είσαστε προσεκτικοί με το θέμα της ασπαρτάμης. Η ασπαρτάμης έχουμε μελετήσει ότι προκαλεί προβλήματα μνήμης. Η ασπαρτάμη είναι σχεδόν, γιατί βλέπουμε εκεί τα μασουλά, ελπίζω να έχετε μαστίχες χείου και όχι οποιαδήποτε άλλη σαγούρα, γιατί όλες τις άλλες είναι τσίπλες οι οποίες έχουν ασπαρτάμη και δεν έχουν ζάχαρη και θα έχετε προβλήματα. Το πρόβλημα θα μου πείτε γιατί δεν φαίνεται. Είναι το πρόβλημα της ισόρυξης. Αν σας πω, ας πούμε, ότι σε 5 χρόνια θα έχετε προβλήματα, εφόσον αφορά τη μνήμη, πρώτον σε 5 χρόνια θα θυμάστε ότι σας το είπα, άρα θα είστε μια χαρά, και θα έχετε το πρόβλημα επιπλέον ευτυχισμένοι. Άρα η ιδέα είναι να προσέχετε, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τα γυαλιά. Είναι μερικοί που ντρέπονται να φορέσουν τα γυαλιά τους. Επειδή ντρέπονται να φορέσουν τα γυαλιά τους, χειροτερεύει η όρασή τους, και μετά αναγκάζονται να φορέσουν χειρότερο γέλιο.
Γιατί δεν βοηθάει αυτό. Αυτό δεν γίνεται με την πρώτη. Πρέπει λοιπόν να έχετε μια στρατηγική η οποία να ακολουθείτε και να σας βοηθάει. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα για να τελειώσουμε σε κάποια φάση την ταινία, γιατί μετά θα συναγχώνεστε. Διαβάζετε τη βιβλία. Πρώτα απ' όλα, πολλοί από εσάς είναι σκύλοι σε μια κατηγορία που δεν διαβάζουν πολλά βιβλία. Ωραία. Είναι μερικοί από εσάς που διαβάζουν αποκλειστικά μόνο και μόνο όταν το κάνω τα σχολικά βιβλία. Άρα, εγώ θα ήθελα να μιλήσω, όπως σας είπα από την αρχή, για την παιδεία και για την εκπαίδευση. Δεν με αφορούν τα σχολικά βιβλία, θεωρώ ότι το κάνουν ήδη οι καθηγητές. Μιλάω για τα βιβλία που είναι εκτός. Είμαστε σε μια εποχή όπου λειτουργούμε πάρα πολύ με το ίντερνετ, είναι πολύ καλό, είναι καλό να διαβάζουμε, αλλά είναι καλό να διαβάζουμε τα άθρα από την αρχή ως το τέλος. Και όχι να χοροπηδάμε. Γιατί έχουμε καταλήξει να μετατρέπουμε το εργαλείο του διαδικτύου σε εφημερίδα. Λοιπόν, για μένα η εφημερίδα είναι η κοινωνία. Η ανθρωπότητα ασχολείται με τα βιβλία. Όταν είναι σε ένα πιο ειδικό επίπεδο, ασχολείται με τις εγκυκλοπαίδες. Το διαδίκτυο πρέπει να φανταστείτε ότι είναι μια τεράστια εγκυκλοπαίδα. Πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Μπορεί να βρείτε πάρα πολλά βιβλία, να τα βρείτε και τζάμπα, χωρίς κανένα κόστος και να μπείτε στη διάφορη βιβλιοθήκη. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά το θέμα είναι ότι σιγά σιγά, λόγω εφημερίδας, ξαναβαίνουν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, το πιο κοινό που κάνετε είναι να μπαίνετε σε πάρα πολλά blog, τα οποία δεν τα διαβάζετε συνήθως, ως το τέλος, διαβάζετε μόνο μερικά πράγματα, όπως διαβάζουμε, ας πούμε, το οροσκόπιο, για το οποίο λέμε πάνω ότι δεν μας αφορά να το κοιτάζουμε. Ειδικά στις κοπέλες είναι θεαματικό, και το άλλο είναι μια που λέμε στις κοπέλες, ναι, 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 καθαρίσατε, αναγνωρίσετε τον εαυτό σου. Λοιπόν, παίρνουμε ένα γυναικείο περιοδικό. Το ανδρικό περιοδικό δεν το δείχνω γιατί αφορά έναν άλλο τομέα. Και συνήθως μένουμε σε μερικές σελίδες μόνο. Λοιπόν, το γυναικείο περιοδικό, να καταλάβετε πόσο το απαξιώνετε κι εσείς οι γυναίκες, το διαβάζετε ανάποδα. Σκεφτείτε λίγο τον εαυτό σας, λοιπόν, το ανοίγετε έτσι, κάνετε αυτή την κίνηση. Να φτιάξω και πού είναι. Δηλαδή, εδώ είναι γραμμένο άλλη πλευρά. Δεν είναι ούτε κινέζικο ούτε αραβικό. Μην ανησυχείτε. Στις μουσουλμανικές χώρες βέβαια έχει λιγότερα φύλλα, αλλά το διαβάζω από την άλλη. Πάλι είναι από την αρχή που ξέρετε ότι δεν είναι βιβλίο. Άρα κοιτάζετε μόνο έτσι πεταχτά τα τύπους. Άμα σας πιέσει ένα, το ξαναδιαβάζετε την άλλη. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι καλό γιατί το ξέρουμε από την αρχή ότι είναι απαξιωμένο. Το θέμα είναι. Εντάξει, άρα, για όσους διαβάζουν πολλά, θα το βάλω έτσι ο
χοντρό, θα πούμε 10.000. Να έχετε μια ιδέα. Αυτό που θα ήθελα να σκεφτείτε λίγο πιο στρατηγικά είναι ότι ακόμα και αυτοί από εσάς που διαβάζουν πολλά βιβλία, πολύ συχνά δεν έχουν καμία στρατηγική για το πώς επιλέγουν το βιβλίο που διαβάζουν. Θα τους το δίνει κάποιος, λέει πολύ καλό βιβλίο, το διαβάζει. Εντάξει, το είδε σε μια βιβλιοθήκη τυχαία, βλέπεις μόνο το εξώφυλλο. Πρώτη απόφαση. Κάνε το βιβλίο. Είναι ευαίσθητο πάντως, ε. Λοιπόν, κοιτάζετε πρώτα το βιβλίο. Το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι πολλοί από εσάς που κοιτάζουν το εξώφυλλο. Άμα δεν έχουν δει το εξώφυλλο, όσοι πιστεύουν ότι δεν κοιτάζουν πρώτα το εξώφυλλο, είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε, εκεί τα βιβλιοφορία δεν είναι μόνο πιστεύω. Λοιπόν, άρα, κοιτάζετε πρώτα το εξώφυλλο. Άμα δεν σας αρέσει το εξώφυλλο, είναι πολύ δύσκολο να κοιτάξετε το βιβλίο. Έχετε ήδη ένα θέμα κρίσης. Μετά κοιτάζετε πάνω κάτω τι λέει ο τίτλος, κοντά. Κάπου γυρίζετε το εξώφυλλο και εκεί πέρα το επιλέγετε ήλιο. Αυτό το βιβλίο μπορεί να φαίνεται σχεδόν αντικειμενικό, για πολλά βιβλία που είναι αξιόλογα δεν λέει σχεδόν τίποτα. Άρα, εγώ θα ήθελα να σας λέω μια λίστα, ένα κατάλογο από βιβλία που πρέπει να διαβάσετε. Σας λέω απλώς ότι φανταστείτε τώρα ότι το παίρνετε ανάποδα. Εντάξει, και έχετε μόνο ένα δεδομένο νούμερο βιβλίων που πρέπει να διαβάσετε. Θέλετε 10.000, οκ. Άλλοι θέλουν 2, άλλοι θέλουν 100. Αυτό εμένα που με απασχολεί είναι να το σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε αυτόν τον αριθμό και κάθε φορά που διαβάζετε ένα βιβλίο κάνετε μείον ένα. Εντάξει, πολύ απλό να σκέφτεστε, δεν είναι. Ας το κάνω λοιπόν απλό με 100 βιβλία. Έχετε να διαβάσετε 100 βιβλία. Έχετε δικαίωμα να διαβάσετε οποιοδήποτε βιβλίο. Απλώς, μόλις το διαβάσετε, πάει στο 99. Θα δείτε ότι θα έχετε ένα μικρό θέμα εδώ. Θα διαβάζετε ως το τέλος ένα βιβλίο που βλέπετε ότι είναι σταγούρα. Όχι, γιατί θα σας παίρνει μια μονάδα. Και εδώ είναι η πρώτη φορά που θα σκεφτείτε στρατηγικά. Δηλαδή λέει τώρα τι μας λέει. Ας πω ότι μπορώ να διαβάσω μόνο 1000 βιβλία. Οκ. Ποια θα διάβασα. Αυτά που έχουν πιο λίγες σελίδες. Αυτό μιλάμε για τις αλληλεγγύες τώρα. Άρα, εδώ δεν πειράζει, γιατί την κατηγορία υπάρχουν τα παιδιά. Άρα, μιλάω για τις άπεξες. Στην πραγματικότητα, κάνεις ένα στρατηγικό λάθος, γιατί άμα έχεις ένα δεδομένο αριθμό βιβλίων που πρέπει να διαβάσεις, σε συμφέρει να διαβάσεις αυτά από τις περισσότερες σελίδες, γιατί στο τέλος έχεις διαβάσει περισσότερο. Γιατί σου έδωσαν μόνο τους τύπους. Έχει δικαίωμα 1000 τύπους. Αν διαβάζει ένα βιβλίο που έχει 10 σελίδες, το έχω συμφάει. Μία δεν. Αν το εξετάσετε τώρα, δηλαδή στην πραγματικότητα εξετάσετε τη ζωή σας, πρώτα από το τέλος. Γιατί είναι μόνο όταν συνειδητοποιούμε ότι πεθαίνουμε, καταλαβαίνουμε ότι έχει νόημα να ζήσουμε. Αλλιώς, στην ηλικία που είστε, οι περισσότεροι είναι αθάνατοι. Δεν θα πεθάνω ποτέ. Αυτό είναι ανησυχή και είναι θέμα γνώσης. Λοιπόν, αν το σκεφτείτε τώρα, έχετε ένα πρόβλημα στρατηγικής επιλογής. Πώς θα επιλέγατε τα βιβλία, για πείτε μου τώρα εσείς. Δηλαδή, πείτε, προσπαθήστε να μου πείτε αντικειμενικά κριτήρια, εκτός από που αρέσει το εξώφυλλο. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι, ας πούμε, τα 1000 βιβλία να είναι ποιοτικά για εσάς τουλάχιστον. Δεν λέω για μένα, δεν έχει σημασία. Πώς θα τα επιλέγατε. Ναι. Δηλαδή, σχετικά με το τι μας αρέσει, μπορεί η επιστημονική φαντασία, δηλαδή όπως τις ταινίες και φάκελ. Ναι, πρόσεξε, αν το κάνεις με τα ιδιαίτερα σου, όπως που μας πούμε για σένα, είναι πολύ πιθανό να έχεις το ποδόσφαιρο. Άντε θα βάλω το βάσκετ, δηλαδή ότι θα εκτελεστούν και θα μου θυμίσουν τους γέρος στο Μαπιτσό. Μετά θα βάλεις τις γυναίκες, εντάξει. Μετά θα βάλεις την επιστημονική φαντασία και μετά... Αν τελειώσε. Ωραία. Λοιπόν, άμα πεις μόνο και μόνο σε αυτές τις τέσσερις, εντάξει, συνολικά, είναι πολύ λίγες οι κατηγορίες. Άρα θεωρείς ότι όλες οι άλλες δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Επιπλέον τώρα, στοχεύεις με τα δικά σου ενδιαφέροντα τώρα. Ναι. Άρα, θα το πω αλλιώς τώρα. Ας πούμε ότι έχεις δικαίωμα να φας 1000 φαγητά. Θα έτρωγες. Όχι την ίδια μέρα. Λοιπόν, θα έτρωγες
χίλιες φορές το ίδιο. Μου είπες ακριβώς το αντίθετο. Γιατί είπες, εξαρτάται από το ενδιαφέρον. Το θέμα είναι και η ποικιλία του φάσματος. Εγώ πάντως, αν είχα δικαίωμα να φάω χίλια φαγητά, θα προσπαθούσα να φάω χίλια διαφορετικά. Και να βρω τα πιο σπάνια. Γιατί λέω τώρα, άμα βρω τα πιο σπάνια, εγώ δεν τα έχω αυτοθηκεύσει. Άμα βρω κλασικά, γι' αυτό και το ξέρει και ο Κουτ, όταν πάω στο εστιατόριο, συνήθως εγώ τρώω αυτό που δεν μπορώ να φω σπίτι. Γιατί άμα μπορώ να το φω σπίτι, δεν είναι άλλο στο εστιατόριο, θα είναι νέο. Άμα είναι λίγο πιο παράξενο και πιο μετρημένο, θα το δοκιμάσω, αλλά θα έχω μια άποψη. Μετά υπάρχει ένα ενδείγμα. Προσπαθώ να σα πω ότι δεν είναι μόνο για τα βιβλία, εφόσον έχουμε αλλεργικέ για τα βιβλία, είναι και για το γεύμα. Μπορεί να είναι και για τα ποτά. Μπορεί να είναι για διάφορα πράγματα. Άμα επικεντρωθείτε μόνο και μόνο στα ενδιαφέροντά σα, χωρίς να αναπτύξετε το θέμα της ποικιλίας, δεν θα ακούσετε καθηγητές από άλλους τομείς. Ήταν το πολύ ωραίο παράδειγμα. Θα σας κάνω χημεία. Δεν κάνω τίποτα γιατί είμαι φιλόλογος. Εντάξει, τότε τι έκανα. Είναι ο καθένας ο τομέας και σημαντικός. Σημασία είναι τι απορροφά. Άμα σκεφτείτε λοιπόν ότι ακόμα και με το φαγητό είστε αυτό που τρώτε. Και άμα θέλετε να σας το πω λίγο πιο χτυπητά, κοιτάξτε τι κάνει η αστυνομία όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι ότι ελέγχει τα σκουπίδια σας. Γιατί τα σκουπίδια σας δείχνουν τι τρώτε. Δείχνουν τις συνήθειές σας. Δείχνουν τι σας χαρακτηρίζει και δίνουν ενδείξεις. Άρα πρέπει να σκεφτείτε ότι άμα τρώτε συνεχώς του ίδιου τύπου, είσαστε μόνο διάστατοι. Είναι ακριβώς αυτό που γίνεται στο σχολείο. Στο σχολείο σας κάνουμε διάφορα μαθήματα, ενώ κανονικά δεν σας αρέσουν όλα. Εντάξει, αναγκαστικά. Ωραία. Άρα θα πείτε, γιατί να κάνω αυτά που δεν μου αρέσουν. Γιατί το θέμα είναι ότι και αυτά που δεν σας αρέσουν έχουν άλλες ιδιότητες. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Είναι μερικοί από εσάς που δεν τους αρέσουν οι κάπαροι. Ωραία. Να ξέρετε, ας πούμε, η γλώσσα σας είναι φτιαγμένη έτσι ώστε το μπροστινό μέρος να εντοπίσει τη ζάχαρη. Και αυτό το ξέρουν όλες οι εταιρείες, γι' αυτό κάνουν πράγματα που είναι με γλυφιτζούρι. Τα παιδιά. Για να το αφήσουν, αντί να βάλετε ένα γλυφιτζούρι, ας πούμε, όταν έχετε διαβάσει Harry Potter, και το αλλάζετε τη γεύση, θα δείτε τι θα κάνει το παιδί. Στην πραγματικότητα, μερικές γεύσεις τις νιώθουμε από το πίσω μέρος. Όταν τρώτε κάπαρι, αν το ξανασκεφτείτε, θα δείτε ότι δεν νιώθετε σχεδόν τίποτα μπροστά και νιώθετε από τα πλάγια πίσω. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνετε στη γλώσσα σας να είναι πιο εξελιγμένη στις γεύσεις. Που σημαίνει ότι όταν θα έχουμε συνδυασμό γεύσεων, θα τις αναλύσετε καλύτερα. Είναι ακριβώς το ίδιο που κάνουμε και στο κρασί με τη μύτη. Μια κλασική άσκηση που κάνουν οι λεγόμενες μύτες, που φτιάχνουν τα αρώματα, το κάνουν συχνά στη Γαλλία, κάθονται στο μετρό, δίνουν από μια γωνία και σαν άσκηση αναγνωρίζουν τα αρώματα των γυναικών που περνάνε. Αυτό κανονικά το έχετε ζήσει αυτό. Ένα πράγμα που έχετε ζήσει, θα δείτε πώς συνδυάζεται με το προηγούμενο. Μιλάω τώρα πιο πολύ στις κοπέλες που βάζουν περισσότερο άρωμα από τους άντρες που κάνουν αδιαφόρο. Ποιο. Έχετε προσέξει στις κοπέλες τώρα, ότι όταν βάζετε συνεχώς το ίδιο άρωμα δεν του μυρίζετε πια. Εννοώ, μυρίζετε. Άρα, οι περισσότερες από εσάς δεν ξέρουν καν πώς να βάζουν το άρωμα. Για πείτε μου μία πώς βάζει άρωμα πάντα. Όπως να. Όχι, αυτό το κάνουμε μόνο για τα πολύ ακριβά, κάνουμε μόνο μία σταγόνα. Όχι, δεν μεταφέρεται. Άρα θα δείτε πολύ απλά όταν θα ξαναπάτε σε ένα κατάστημα που θα σας ψεκάσουν, δεν σας ψεκάσουν ποτέ με άμεση επαφή. Και το ψέκασμα γίνεται περιφερειακό από πίσω, έτσι. Ενώ οι περισσότερες από εσάς την μπροστά στο δεύτερο. Και κάνω να μην πω τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε. Άρα, στην πραγματικότητα είναι ότι σιγά σιγά η νίκη σας
δεν νιώθει τη βάση. Πρώτο ερώτημα. Γιατί το βάζει. Γιατί είναι μερικές από εσάς που λένε το βάζουν για ευχαρίστηση προσωπική. Αυτό είναι ψέμα. Γιατί μετά από 5 μέρες το ίδιο άρωμα δεν το γυρίζεις καθόλου. Άρα ξέρουν όλοι οι μίσεις ότι είναι για την παγίδα για τον άρωμα. Ωραία. Η παγίδα των άρωμα έχει ενδιαφέρον αν τον έχετε εντοπίσει ακριβώς λόγω φεραγμών. Αλλά προσέξτε, άμα χρησιμοποιείτε συνεχώς την ίδια παγίδα, αν ο άλλος είναι αλλεργικός από την παγίδα, την έχετε παγίσει. Το λέω παγίσει, αν έχω πατήσει. Άρα η ιδέα είναι η διαφορετικότητα και τη πολυπλοκότητα και σε αυτό το τομέα. Επιπλέον, εσείς δεν εκπαιδεύετε τη μύτη σας. Άρα, τώρα κοιτάξτε το, αν το κοιτάξετε συνολικά. Κοιτάζουμε τώρα για τη μουσική. Ακούτε τη μουσική στο ίντερνετ. Η περισσότερη μουσική που ακούτε στο ίντερνετ είναι με χαμηλή ποιότητα. Δηλαδή, αν κοιτάζετε, ας πούμε, στο YouTube, είναι καλό να το δείτε για πρώτη φορά. Αλλά εγώ αυτό που λέω στους μαθητές μου είναι άκουσε το για μια φορά στο YouTube και μετά πάρε πραγματικά το CD που είναι με μεγάλη ποιότητα και τότε θα αναγνωρίζεις ακριβώς τι γίνεται. Το χειρότερο που ζούμε, ας πούμε, τώρα είμαστε στα αεροπλάνο, ακούγαμε μόνο μέσα στα αεροπλάνο. Καημένος ο τύπος που πέθανε. Γιατί άμα έλεγε, αν είχαμε καταδύσει έτσι το Υγεία. Άρα, άμα το κοιτάξετε τώρα όλες τις αισθήσεις, τις πέντε. Όσο πιο πολύ τις ενεργοποιείτε, τόσο πιο πολλές πληροφορίες δίνετε στον εγκέφαλό σας. Όσο πιο πολλές πληροφορίες έχει, τόσες πιο πολλές διαχειρίζεται. Τότε γίνεται πολυπλοκότερος και έχει μεγαλύτερη απόδοση. Άρα έχουμε μια σφαιρική εικόνα, δηλαδή η στρατηγική μέσω της νοημοσύνης δείχνει στην παιδεία ότι πρέπει να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση των θεμάτων έτσι ώστε να τα βλέπουμε καλύτερα. Γιατί βλέπετε τα παραδείγματα που αναλύσαμε με το ποτήρι και τα γυαλιά κτλ. Φαίνονται να είναι από εντελώς διαφορετικούς τομείς. Όμως είναι πάντοτε αναλυμένα μέσω της νοημοσύνης. Αυτό ήθελα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ που το αντέχετε. Να είστε καλά.